Ο διαγωνισμός είναι διεθνής. Επίσης, ο συγκεκριμένος διαγωνισμός θα γίνει φέτος στη Μόσχα. Ο κεντρικός διαγωνισμός γίνεται για όλη την Ελλάδα, γίνεται στην Αθήνα, αύριο, στο κλειστό γήπεδο του Περιστερίου και εκεί αξιολογούνται οι εργασίες. Αλλά πριν από τον κεντρικό διαγωνισμό, γίνονται περιφερειακοί διαγωνισμοί. Περισσότερο είναι να δείξουμε τη συμμετοχή και να δείξουμε την προσπάθεια αυτή προς τον έξω κόσμο. Να ανοιχτεί το σχολείο προς τα έξω, προς την κοινωνία. Θα ξεχωρίσουν κάποια παιδιά σήμερα από εδώ που θα συμμετέχουν στην Αυριανό Τραπέζι? Όχι, μπορούν τα παιδιά, όχι. Όλες οι ομάδες, ανεξαρτήτως που συμμετέχουν εδώ, ανεξαρτήτως αν ξεχωρίσουν ή όχι, μπορούν να συμμετάσχουν στο κεντρικό διαγωνισμό αύριο στην Αθήνα. Πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία, Κοιτάξτε να δείτε, ο διαγωνισμός έχει ξαναγίνει κάποιες φορές. Αλλά πιστεύω ότι φέτος υπήρξε μια πρωτοβουλία από την περιφέρεια, με πρωτοβουλία του Γιώργου του Μίχα Πέτανσαν Πληνέ σε σχέση πάντα σε συνεργασία με την WRO. Και όπου συνέβαλε ο περιφερειακός διευθυντής, του ζήτησα την άδεια και συνέβαλε με πολύ ενθουσιασμό να γίνουν συναντήσεις σε κάθε νομό της περιφέρειας. Γίνανε αυτές τις συναντήσεις, συμμετείχαν τα παιδιά μαζί με τους καθηγητές τους και πραγματικά πολλά παιδιά για πρώτη φορά και πολλοί καθηγητές για πρώτη φορά ξεκίνησαν αυτή την προσπάθεια. Θέλουμε να ξεφύγουμε λίγο από το συνηθισμένο το μάθημα με τα βιβλία. Θέλουμε τα παιδιά να πιάνουν κάτι με το χέρι τους, να αντιμετωπίζουν προβλήματα και να τα βγάζουν εις πέρας. Σκεφτήκαμε ότι η ρομποτική είναι το καλύτερο που μπορώ εγώ να κάνω τουλάχιστον στην τάξη μου. Πρώτα είδαμε ένα πρόβλημα το οποίο στην αρχή μας φάνηκε πολύ δύσκολο και ανυπέρβλητο. Και στην πορεία είδαμε ότι σιγά σιγά τεμαχιάσαμε το πρόβλημα, το κάναμε μικρά προβληματάκια και αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα αυτό. Τα παιδιά τι ηλικίες είναι στην Είναι η πρώτη γυμνασίου και η τρίτη γυμνασίου. Γενικότερα τι αποκόμισαν από την ομιλία που κατασκευάστηκε ο ρομπότ? Τους άρεσε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαν να το λύσουν και στην πορεία μπόρεσαν να το λύσουν. Τους άρεσε ότι γενικά, και το αυτό συζητούσαμε ο ερχόμενοι εδώ στην Τρίπολη, τους άρεσε ότι γενικά ένα πρόβλημα να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι μόνο εγώ που το έκανα αυτό. Απλά εγώ είχα την τύχη να έχω μια χορηγία από την Μητρόπολη Μεσσηνίας που μας έδωσε το ρομπότ και γι' αυτό κινητοποιήθηκα. Κάθε καθηγητής πληροφορικής πιστεύω, αν είχε στα χέρια του ένα τέτοιο ρομπότ, πιστεύω θα μπορούσε να κάνει πολλά πράγματα. Τα παιδιά, να φανταστείτε στο σχολείο μου, 120 παιδιά ενδιαφέρθηκαν και έπρεπε σιγά σιγά να τα μειώσουμε αυτά, γιατί όπως ένα ρομπότ έχουμε, δεν μπορούμε να το πιάνουν όλα τα παιδιά. Έγιναν 80, μετά έγιναν 20, γιατί τους είπα μόνο το καλοκαίρι μπορούμε να κάνουμε προπονείς και έτσι φτάσαμε σε μια ομάδα των 20 παιδιών. Υπήρχε πολύ ενδιαφέρον, αλλά δυστυχώς και στενοχωρίο μου, γιατί ήταν 20 τα παιδιά, έπρεπε να έρθω με 20 παιδιά, αλλά και οικονομικά, ας πούμε, είναι δύσκολο αυτό. Και επέλεξα τρεις μαθητές και είχαμε. Εμείς μάθαμε για την πίστη του εκεί πέρα. Μας επιτρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα και έχουμε καταφέρει μετά από αυτά. Πώς ξεκινήσατε, πότε ξεκινήσατε μάλλον να φτιάχνετε όλο αυτό το ρομπότ? Αρχικά ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με το ρομπότ πριν 1,5 χρόνο, όταν ο καθηγητής μου και ο μαθητής έμαθε για τα πράγματα αυτά. Στην αρχή κάναμε αρκετά προβληματάκια, απλές κατασκευές, στη συνέχεια όλο το ρομπότ και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Γι' αυτό το κάνουμε πολύ καιρό. Σας δόθηκε και ένα βήμα ίσως να ασχοληθείτε με αυτό πιο σοβαρά και στο μέσο? Σίγουρα, αλλά όπως είναι τα πράγματα δεν ξέρουμε. Είναι λίγο δύσκολο. Σας έχει στην Ελλάδα? Όχι εδώ, ναι. Αλλά στον Πίτερ μας έχει. Ναι, σίγουρα. Εγώ ασχολούμαι με το ΛΕΓΟ, οπότε το θεωρώ ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον και δεν αφαμάζω τίποτα, οπότε θα ετοιμάσω. Αρκετά ικανοποιημένη, αλλά πιστεύω ότι είναι και καλύτερα. Είναι η πρώτη μας φορά που έχουμε κάποια σχολεία πάνω σε αυτό το διαγωνισμό. Εξάγεται πρώτη φορά στο χώρο της Τρίπολης, στο Σταύρο. Το μοντέλο το οποίο είναι στην πίστα. Το κύριο task της διαδικασίας αυτής είναι να μεταφέρει κάποια πλικάκια. Bricks είναι κάτι πουλάκια στα οποία ανάλογα με το χρώμα μεταφέρει σε διάφορες σωστές θέσεις. Και αυτό κυρίως. Ξεκίνησε πιο συστηματικά τώρα στο τέλος, όπου αφιερώσαμε περίπου παραπάνω από
μία με δύο εβδομάδες, τρεις. Και πήραμε και άλλες ώρες από του διδάσκου τα μαθήματα ώστε να γίνει αυτό το έργο. Μιλήθηκε και σε έναν τρομερά στρατηγική. Δουλέψαμε όλοι σαν ομάδα, παρόλο που ήμασταν τρεις τέσσερις ομάδες. Δουλέψαμε όλοι πολύ καλά. Έχουμε βράδια, τις κερδιές, τα κρινά της κερδιές, δουλεύαμε με τον κύριο, βεβαίως ο κύριος και με την προσπάθεια. Ήταν μια στρατηγική εξαρτήρια και αρκετά πρωτότυπη για μας, γιατί δεν ξέρω κάτι. Λέγεται πληροφορική σύμβραχη μέλλον και είναι μια ωραία επιστήμη. Σαν ομάδα, έτσι, όλο που μια ομάδα είχα φτιάξει αυτό το ρομπότ. Τι κέρδισε, τι όφελος αποτέλεσε. Η ομαδικότητα, ανεθήκαμε πιο πολύ με τα παιδιά και η ομάδα μας επιλέγουν τα διάφορα πράγματα που πηγαίνουν στη ζωή τους, θα μπορούσαν να γίνουν δηλαδή δημοκρατικοί πολίτες, που είναι ένας στόχος του δημοκρατικού σχολείου. Παράλληλα, αυτή η ενέργεια που κάνουμε με τα παιδιά από τα σχολεία προσπαθούν να ανοίξουν το σχολείο προς το κοινό, προς τον έξω κόσμο. Αυτός ο διαγωνισμός έχει ξαναγίνει. Εμείς δεν είχαμε συμμετάσχει. Είναι ο πρώτος περιφερειακός διαγωνισμός στην περιφέρεια μας Πελοπόννησος. Τα κείμενα είναι κομμάτια χαλασμένων δορυφόρων. Τα μπλε κομμάτια είναι οι κανονικοί δορυφόροι. Επειδή υπάρχει ένα θέμα στο διάστημα από πολλούς δορυφόρους, τα πολλά τους κομμάτια που έχουν μείνει στο διάστημα, αυτά ένα μικρό κομματάκι να χτυπήσει ένα καλό δορυφόρο, το καταστρέφει. Γι' αυτό λοιπόν είναι μια άσκηση στην πραγματικότητα αυτή. Κάποιο διαστημόπιο, δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό, πηγαίνει και μαζεύει τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια αυτά, αφού τα μαζεύει, πού είναι το άλλο, το σκουπίδι. Αφού ολοκληρώσει την τροχιά την πράσινη και μαζέψει τα κόκκινα αντικείμενα, γυρίζει ταυτόχρονα. Βέβαια το ρομπότ μας δεν έχει μπαταρία. Αυτό όμως φανταστείτε, ξεκινά από την κόκκινη λεπτή γραμμή και γυρίζει και ακολουθεί τη μαύρη τροχιά. Ταυτόχρονα, όπως φεύγουμε κι εμείς. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να το συναντήσουμε και να μην το χτυπήσουμε. Αλλά το έχουμε χρονομετρήσει και κάνει γύρω στα 70 δευτερόλεπτα να γυρίσει. Οπότε εμείς έχουμε περιθώριο 70 με 75 δευτερόλεπτα να κάνουμε την τροχιά την πράσινη να μαζέψουμε τα κόκκινα αντικείμενα. Α, ωραία. Αφού τα μαζέψουμε, περιμένουμε πάνω στην πράσινη, μαύρη τροχιά. Έχετε από πίσω το άλλο το ρομπότ, το καπελάκι. Αδειάζουμε τα κόκκινα αντικείμενα μέσα και μετά επιστρέφουμε πίσω στη γη. Τώρα, επειδή εμείς έχουμε την παλιά έκδοση του ρομπότ, το NXT και όχι το EV3. Υπάρχει ένα θέμα με το φωτισμό. Πρέπει ο φωτισμός να είναι φυσικός και να μην έχει αντανακλάσει. Ιδάλλως, όπως καταλαβαίνετε, έχει αισθητήρες και μπερδεύεται. Τα κομμάτια που θα βάλουνε κυμαίνονται από 4 κόκκινα ως 6 κόκκινα. Και τα υπόλοιπα είναι, μέχρι τα 8 είναι μπλε. Οπότε ανεβαίνει και η δυσκολία. Τώρα εγώ θα είμαι εδώ, σε περίπτωση που ξεφύγει λιγάκι, να το δείχνω μια πλωτσία. Ναι, να περάσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Α, η σκιά βοηθάει βέβαια. Αν δεν σας πειράζει, θα κάθουμε λίγο μπροστά. Δεν το βρίσκω, δεν πειράζει. Δεν βρίσκω. Κύριε, δεν το βρίσκω. Αν δεν έχεις πόσο. Ευχαριστώ.
μετά θα σε τιμωρήσουμε λιγάκι. Βλέπετε ότι φεύγει το μπλε, δεν το... η δικιά μας λογική είναι να σηκώνουμε τα κόκκινα και να περνάμε πάνω από τα, από τα μπλε. Στην πράσινη πορεία υπάρχουν διάφορα αντικείμενα, κάποια σκουπίδια, τα οποία τα διώχνει ο μυθός αυτός, ο διαστημόπλοι, ότι είναι. Και με αυτόν τον τρόπο θα αφήνει να τα μακρύνει όλα από τη σωστή πορεία και μετά να ξαναπανέλθει πίσω στη γη. Αυτό που θέλω να προσθέσω εγώ είναι ότι εμείς έχουμε ακόμα το βασικό πακέτο. Είμαστε καινούργοι, να το πω, γιατί τρεις μήνες ασχολούμαστε μόνο με αυτό το κομμάτι. Και προσπαθήσαμε τα παιδιά με το λίγο χρόνο που είχαμε, εντάξει, εφόσον και μαθήματα, το λίγο χρόνο αυτό να κατασκευάσουμε ένα μικρό ρομπότ ώστε να διώγουν ουσιαστικά τους δορυφόρους, για να μπορούν να βάλουν το κόκκινο.